με καθαρότητα, ανιδιοτέλεια και δικαιοσύνη, θα ήθελα να αναφερθώ και να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για αυτά τα οποία συνέβησαν την Πέμπτη το βράδυ στο Μέγαρο Χορού. Η μέρα αυτή ήταν η μέρα γιορτής για την πόλη μας. Και εδώ έχω το πρόγραμμα της ΓΕΣΕΕ σχετικά με την εκδήλωση. Σας το παρουσιάζω και σας παρακαλώ πολύ όλοι σας να το δώσετε στην δημοσιότητα. Το πρόγραμμα και γενικά η εκδήλωση αυτή είχε σαν σκοπό να αναφερθεί στην πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας μας ταυτόχρονα με την ιστορική πορεία του έθνους από την ημέρα της απελευθέρωσης που έγινε στην πόλη μας και που γιορτάζει αυτές τις μέρες. Δεν ήταν μια ημέρα εκδήλωσης συνδικαλιστικού περιεχομένου, ούτε ημέρα ανταλλαγής συνδικαλιστικών θέσεων και απόψεων. Θέλω να τονίσω ότι είχαν προσκαλεστηθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, οι αρχηγοί πολιτικών κομμάτων, ο πρώην Πρωθυπουργός, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες. Δεν μπόρεσαν όμως να παρευρεθούν σε αυτή την εκδήλωση, επειδή την ημέρα εκείνη γινόταν στη Βουλή η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Δεν υπήρχε λοιπόν κανένας λόγος, μα κανένας λόγος και καμία δικαιολογία για αυτή την βία εισβολή. Γι' αυτό λοιπόν η ημέρα αυτή είναι μια ημέρα πένθους για την πόλη μας και αποτελεί μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της. Ως εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, τηλεφώνησα στον κύριο Κουφαλάκο και του δήλωσα να μεταφέρει στην παράταξή του τα εξής, αφού είχαν προγραμματίσει και είχαν αναφέρει ότι το βράδυ της συγκεκριμένης μέρας είχαν εκδήλωση στις 6.30 ώρα, ότι το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας θα μείνει ανοιχτό, καθώς επίσης του είπα να ζητήσει από την παράταξή του να μας πούν τι άλλες διευκολύσεις χρειάζονται να τους παρέχουμε σαν Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας. Εμείς έτσι ακριβώς αντιλαμβανόμαστε την δημοκρατία. Τώρα, όσον αφορά την απάντηση της ελληνικής αστυνομίας, αφού αναφέρεται στο πρόσωπό μου, έχω να παρατηρήσω τα εξής. Για εμάς, το Μέγαρο Μουσικής, που ανήκει στο Δήμο Καλαμάτας και τους πολίτες της πόλης, είναι και αποτελεί δημόσιο χώρο. Γιατί ο Δήμος Καλαμάτας είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Δεύτερον, με βάση τα λεγόμενα της ελληνικής αστυνομίας, ότι δηλαδή είναι ιδιωτικός χώρος και συγκεκριμένα, όπως λέει εδώ πέρα σε κάποιο σημείο, έτσι, ότι είναι ιδιωτικός χώρος και την ευθύνη έχει και δεν έχει την ευθύνη για τη συνάθρηση σε ιδιωτικό χώρο, θα λέω το εξής. Με βάση λοιπόν αυτή τη λογική, εάν κάποιο πρόσωπο δεχθεί στο σπίτι του, που είναι ιδιωτικός χώρος, βία ή εισβολή, η αστυνομία δεν παρεμβαίνει. Το ρωτώ αυτό. Ο καθένας λοιπόν ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Λυπάμαι και εκφράζω την αλληλεγγύη μου στους εργαζόμενους στο security για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν. Όπως επίσης και σε όλους τους άλλους εργαζόμενους οι οποίοι ήταν εκεί, καθώς επίσης στους καλλιτέχνες και στους μουσικούς για τους ίδιους λόγους. Άραγε αυτοί είναι προνομιούχοι εργαζόμενοι. Τι θα γίνει άραγε με το μεροκάματο των μουσικών και των καλλιτεχνών? Εκφράζω τη λύπη μου και τον αποτροπιασμό μου για αυτά τα οποία έγιναν. Με μπουκαρίσματα δεν έχουμε καμία τύχη σαν χώρα. Τώρα, όσον αφορά για αυτά τα οποία κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα από το ΠΑΜΕ και από πολιτικά κόμματα, σχετικά με μένα προσωπικά και για το συνδικαλιστική μου πορεία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η ανησυχία, γιατί το συνδικαλιστικό μου μέλλον και για τη συνδικαλιστική πορεία. Αυτό που έχω να πω είναι ότι στα συνδικάτα είναι η ώρα να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πόλος στη λογική του αδέσμευτου, ακιδεμόνευτου
και ανεξάρτητου συνδικαλιστικού κινήματο, που θα έχει ως μοναδικό στόχο την προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων. Θα κινείται στη λογική του μέτρου και της μετριοπάθειας και θα έχει διαλογική σχέση με τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου. Έχουμε τις μελέτες, το επιστημονικό εργαλείο που λέγεται η ΝΕ της ΓΕΣΕ, που είναι κοινά αποδεκτό από όλους. Όπως είπα και σε άλλες συνεντεύξεις, οι δρόμοι είναι δύο. Ο ένας είναι δρόμος των φθηνών εντυπώσεων και της έλλειψης επιχειρημάτων και του λαϊκισμού, και ο άλλος ο δρόμος είναι ο δρόμος της λογικής, της προόδου, της αλήθειας, του αυτονόητου, του κοινωνικού διαλόγου. Εμείς αυτόν τον δρόμο πρέπει να βαδίσουμε και πρέπει να τον βαδίσουμε όλοι μας, αν θέλουμε η χώρα μας σήμερα να έχει μέλλον. Εμείς που κατέχουμε δημόσιες θέσεις και αξιώματα, δεν πρέπει να έχουμε σαν προτεραιότητα την καρέκλα μας, αλλά με θάρρος και χωρίς καμία δειλία να εκφράζουμε τις απόψεις μας. Εγώ λοιπόν όλο αυτό το διάστημα μαζί με άλλους συζητάμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο, το οποίο σίγουρα θα έχει μια καινούργια ονομασία. Θα είναι εντελώς καινούριο, δεν θα έχει σχέση με το παρελθόν και θα είναι στα πρόσωπα των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Με επικεφαλής τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, τον Γιάννη τον Παναγόπουλο. Ρωτήσουμε. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, καταρχήν, γιατί μιλάτε τώρα σήμερα Τρίτη και δεν μιλούσατε την Παρασκευή? Μας είπατε εδώ για τα και έρχεστε τώρα εντεροχρονισμένα να μας τα πείτε αυτά. Ακόμα και για το πρόγραμμα. Ναι, θα σας πω. Δεύτερον, γιατί παίζατε αυτό το κρυφτούλι η ΓΕΣΕ, ακόμα και με τους δημοσιογράφους, ακόμα και με την ενημέρωση του κόσμου, ακόμα και με τους ίδιους συνέδρους, που κανείς δεν ήξερε τι πρόγραμμα έχετε. Ναι. Πότε θα γίνει το συνέδριο, τι ώρα θα γίνει, αν θα γίνει κτλ. Και τρίτο ερώτημα, το ΠΑΜΕ σας καταγγέλει για 53 νόμους αντιπροσώπους. Θα σας πω. Ναι. Καταρχήν, όπως ξέρετε, ξέχασα μάλλον να σας πω ότι εδώ υπάρχει και μια ανακοίνωση την οποία την έχουμε καταθέσει και την υπογράφουμε 80 εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες για τα γεγονότα τα οποία έγιναν στο συνεδριακό χώρο. Δηλαδή, αυτά δεν χρειάζεται να μιλήσω, γιατί υπάρχει συγκεκριμένη ανακοίνωση, έτσι και γι' αυτό δεν μίλησα για την εκδήλωση που ήταν στη συνδικαλιστική εκδήλωση εκεί. Γιατί είναι υπογεγραμμένη από τα εργατικά κέντρα και τις ομοσπονδίες που είναι ακριβώς εδώ όλες μας οι θέσεις. Τώρα, εμείς όλο αυτό το διάστημα είχε μπήκε το πρόγραμμα το οποίο είχε κατατεθεί. Γιατί μίλησα εγώ τώρα? Γιατί ήθελα να κατασταλάξουν, να πούν όλοι τις θέσεις τους, τις απόψεις τους και σαν πρόεδρος του εργατικού κέντρου, ο οποίος ήμουν ο οικοδεσπότης, να δώσω απαντήσεις για όλους και για όλα. Δηλαδή σήμερα πιστεύω ότι όλοι έχουν καταθέσει τις απόψεις τους και αφού λοιπόν κατατεθήκαν και ακουστήκαν όλοι κατέθεσαν τις απόψεις τους, δίνω τεκμηριωμένες απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα. Τώρα, όσον αφορά γιατί το τι έγινε εκεί πέρα στο ξενοδοχείο και που είσαστε όλοι παρόντες. Εκεί υπήρχε συγκεκριμένο πρόγραμμα που ήταν το πρόγραμμα του συνεδρίου. Δεν κατέστη να γίνει δυνατό, γιατί είσαστε εκεί μπροστά και είδατε γιατί ποιο λόγο δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Λοιπόν, σας είπα, κατατέθηκαν οι απόψεις και ήταν συγκεκριμένες και δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Όπως η ΓΕΣΕ έχει επανακαθορίσει τα επόμενα βήματα, τα οποία έτσι μπορώ να σας αναφέρω το τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα. Τώρα, για τους 53 συνέδρους που μου είπες, για κάποιους συνέδρους οι οποίοι είναι νόθοι. Η κάθε παράταξη έχει το δικαίωμα και οποιοδήποτε σύνεδρος να έχει τις θέσεις του και τις απόψεις του και να αμφισβητεί. Δημοκρατία έχουν κτλ. Όμως, το συνδικαλιστικό κίνημα έχει συντεταγμένα όργανα. Και τα όργανα του είναι η διοίκηση και η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση των Σωματείων είναι το κυρίαρχο σώμα και αποφαίνεται για κάθε είδους ζήτημα. Άρα λοιπόν στη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων, την οποία θα κάναμε εφόσον γινόταν το συνέδριο, οποιοδήποτε, κάθε παράταξη θα μπορούσε να το βάλει τεκμηριωμένα με το φάκελο, με όλα αυτά τα πράγματα και το συνέδριο με ψηφοφορία θα έπαιρνε θέση για το κάθε θέμα ξεχωριστά. Τώρα, αν μετά από αυτή τη διαδικασία ο οποιοδήποτε δεν καλυπτόταν ή μπορούσε να την προσβάλλει με τον νόμιμο τρόπο, δηλαδή με προσωρινή διαταγή και ασφαλιστικά μέτρα. Αυτές είναι οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθούν στις σωματιακές εκδηλώσεις. Και σας είπα και σας τόνισα ότι κορυφαίο όργανο για όλα τα ζητήματα τα οποία κρίνει είναι η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων ήταν το συνέδριο το οποίο δεν έγινε. Εκεί λοιπόν η κάθε παράταξη
θα έβαζε τα θέματα και θα έλεγε ο τάδε είναι νόθος. Θα παρουσίαζε τα στοιχεία εφόσον είχε ικανοποιηθεί από τη δίκηση. Και εκεί θα γίνονται ψηφοφορία με δημοκρατικές διαδικασίες. Αν από την ψηφοφορία η οποία γινόταν θεωρούσαν ότι κάποιος αδικήθηκε, έχει το δικαίωμα σαν παράταξη και σαν πρόσωπο να προσφύγει στη διαδικασία. Με τα επιχειρήματά σου, με τα έγγραφα, με τους μάρτυρες και με όλα αυτά τα πράγματα και να ζητήσεις από προσωρινή διαταγή να σταματήσει το συνέδριο μέχρι ασφαλιστικά μέτρα ή και ακόμη αγωγή. Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι γινόταν ένα κρυφτούλι εκεί με εξώδικα και είμαστε όλοι κολλημένοι 12 ώρες του 24ωρου και δεν ήξερε κανένας πότε θα αποκλωβιστούμε να ξεκινήσει το συνέδριο. Αυτά ήταν αυτά τα οποία ζήσαμε αυτές τις μέρες. Και δεν υπήρχε έλλειμμα ενημέρωσης. Η ενημέρωση γινόταν συνέχεια. Και εγώ σας είπα, αποφάσισα σήμερα να δώσω αυτή τη συνέντευξη με όλη την υπευθυνότητα. Και σας τόνισα ότι γίνεται έτσι και με δικαιοσύνη και με ανιδιοτέλεια. Και χωρίς έτσι να κρύψω κάτι. Αλλά ήθελα όμως να καταθεθούν όλες οι απόψεις και να πάρω θέσεις για όλα τα ζητήματα. Καταλάβατε. Ήθελα να δώσω απαντήσεις γι' αυτό. Γι' αυτό δεν την έδωσα τη Δευτέρα. Άλλωστε, όταν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι λυπηρά για το συνδικαλιστικό κίνημα, είναι σωστό να τρέχουμε στα κανάλια και να λέμε τι να πούμε. Έπρεπε κάποια πράγματα να κατακάτσουν και μετά να κάτσουν να συζητήσουν, να γίνει μια σοβαρή συζήτηση, έτσι και να λάβουμε και όλοι μας τις ευθύνες μας. Εγώ γι' αυτό λοιπόν, με ένα καθεστώς κάτω από υπευθυνότητα, έτσι και σας λέω, και με σοβαρότητα και με πλήρη δικαιοσύνη και με ανιδιοτέλεια και με καθαρότητα. Να δώσω απαντήσεις σε όλα τα θέματα. Γιατί αισθάνομαι ότι πρέπει να δώσω απαντήσεις, γιατί το εργατικό κέντρο ήταν ο οικοδεσπότης. Λοιπόν, γιορτάζαμε τα 100 χρόνια του εργατικού κέντρου Καλαμάτας, τα 100 χρόνια της ΓΕΣΕ. Και αυτό το οποίο μας λυπεί είναι ποτέ στην πορεία των 100 χρόνων της ΓΕΣΕ δεν έχει ματαιωθεί συνέδριο από επεισόδια. Είναι η πρώτη φορά που στα 100 χρόνια της ιστορικής διαδρομής της ΓΕΣΕ ματαιώνεται συνέδριο από επεισόδια. Εμείς μια ζωή ζητάγαμε δημοκρατία στους τόπους εργασίας, ρε παιδιά. Και να μην είμαστε σε θέση να κάνουμε συνέδριο. Να μην, δηλαδή, το εργατικό κέντρο Καλαμάτας, το οποιοδήποτε σωματείο, ο κάθε φορέας, αν δεν είναι εντάξει στη θεσμική του λειτουργία και δράση, κρίνεται από τα μέλη του, κρίνεται από τους πολίτες κτλ. Όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεστε, το οποίο είναι βασικά συνταγματικά κατοχυρωμένο, δεν μπορεί να στερείται με βίαιο τρόπο. Και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο περνάμε. Ότι στερηθήκαμε στο δικαίωμα του εκλέγεστε με τρόπο το οποίο δεν συνάδει με τη συνδικαλιστική πρακτική. Και σας λέω, οτιδήποτε και να υπάρχει, δεν πρέπει να φτάνει στο συνδικαλιστικό κίνημα το οποίο έχει αγωνιστεί για δημοκρατία στους τόπους εργασίας να φτάνουμε σε τέτοια φαινόμενα. Και σας είπα, αν κάποιος αδικείται, είναι τα όργανα του συνδικαλιστικού κινήματος. Αυτά είναι λυμμένα χρόνια στο συνδικαλιστικό κίνημα. Εγώ δεν μπαίνω να πω αν ο τάδε είναι νόθος, είναι παράνομος κτλ. Όμως ο καθένας μέσα στη Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα και να παρουσιάσει όλες τις θέσεις, να παρουσιάσει τα νομοποιητικά έγγραφα, τα πάντα. Και η Γενική Συνέλευση να πάρει θέση. Τώρα, αν μια παράταξη αισθάνεται ότι δεν είναι δικαιωμένη, ότι είναι αδικημένη, ότι δεν έγινε σωστή ψηφοφορία, υπάρχει ο νόμος. Υπάρχουν τα ασφαλιστικά μέτρα, υπάρχει προσωρινή διαταγή, υπάρχουν αγωγές να σταματήσει επιτόπου το συνέδριο. Με ασφαλιστικά μέτρα, μπορείς με προσωρινή διαταγή επιτόπου να σταματήσει το συνέδριο. Καταλάβατε. Κύριε Τσόνη, ναι. Επειδή ξεκινήσατε με την αστυνομία, ναι. Επειδή εγώ προσπάθησα να μιλήσω με κάποιες δικές αλλά δεν βγάζαμε από ναι. Εσάς. Είχατε ζητήσει ή θέλατε η αστυνομία να είναι μέσα στο συνέδριο. Κοιτάξτε, σας είπα ότι για την αστυνομία, εμείς σαν εργατικό κέντρο δεν ασχοληθήκαμε. Και δεν, ωραία, γιατί δεν είμαστε εμείς, παιδί μου, αυτοί οι οποίοι έτσι διοργανώναμε το συνέδριο. Καταλάβατε. Εμείς δεν έχουμε κανένα ρόλο με το θέμα με την αστυνομία εδώ πέρα. Δεν είναι. Απλώς εγώ κάνω την παρατήρηση επειδή η αστυνομία αναφέρθηκε σε κάποιες δηλώσεις με το πρόσωπό μου και λέω το εξής, κάνω το ερώτημα. Για μας σας λέω ότι το Μέγαρο είναι δημόσιος χώρος γιατί ανήκει στο Δήμο και στους πολίτες. Και ο Δήμος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Έτσι. Και αν λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία λέει η αστυνομία, ότι στον ιδιωτικό χώρο είναι ιδιωτικός χώρος. Και δεν παρεμβαίνει. Ωραία, στο σπίτι το δικό μου αύριο, αν εγώ δεν δεχτώ εισβολή και τα λοιπά. Και είναι αστυνομία δίπλα, δεν θα με προστατεύσει. Να πω, καθένα ασφάλεια στην αστυνομία. Δεν θέλω να πω σε αντιπαράθεση με την αστυνομία. Σας είπα, απλώς επειδή αναφέρθηκε στο πρόσωπο, κάνω μερικές παρατηρήσεις. Οι οποίες είναι σαφέστατες. Και γι' αυτό καταγράφτηκε εδώ. Γίνονται προσπάθειες να ξαναγίνει το συνέδριο. Αύριο 10.30 έχει αποφασιστεί να συνεδριάσει η ολομέλεια της διοίκησης. Θα συνεδριάσουμε, πιστεύω.
σαν και εσέ, για να πάρουμε απόφαση, επανέλθει στο συνεδρίο, γιατί δεν έχει δείξει θητεία. Δεν έχει δείξει. Στην Καλαμάτα. Αυτό δεν το ξέρω που θα αποφασιστεί. Αυτό θα αποφασιστεί από την Ολομέλεια της Δίκης. Σας λέω, ότι αύριο 10.30 έχουμε συμβούλιο στη ΓΕΣΕ για αυτό το θέμα και θα αποφασίσουμε πάλι την εκ νέου εξαγωγή του συνεδρίου, γιατί όπως σας είπα, δεν έχει λήξει θητεία και έχουμε δικαίωμα να πάρουμε αποφάσεις. Το πάμε, ζητούσαμε εκείνο το συνέδριο. Και αν θέλατε πραγματικά, γιατί είμαστε εκεί, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Παιδιά, κοιτάξτε, Δεν θέλω να μπω σε καμία αντιπαράθεση με το ΠΑΜΕ ή με καμία άλλη παράταξη. Έγιναν διεργασίες, έγιναν συζητήσεις από τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ με τις παρατάξεις, με τους επικεφαλείς των παρατάξεων. Αυτός είναι ο ρόλος τον οποίο τον κάνουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων. Δεν είναι ρόλος δικός μου. Έτσι και από ό,τι ξέρω, έγιναν συζητήσεις, έγιναν διάλογος. Τώρα, το αν δεν ευδοκίμησαν, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Εσύ, σαν οικοδεσπότης, γνωρίζετε το πρόγραμμα. Βεβαίως, εδώ σας το έχω παραδώσει. Εδώ είναι το πρόγραμμα. Και από ό,τι μάθαμε, δεν ενημερωθήκατε. Το μάθατε μέσω τρίτο. Όχι. Απλώς εκείνη τη στιγμή που μου το είπατε, δεν είχαμε αναλυτικά. Δεν είχαμε αναλυτικά το πρόγραμμα. Αλλά το πρόγραμμα της εκδήλωσης, σας είπα, είναι εδώ πέρα και το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έναρξης. Ποιο? Τις επόμενες μέρες δεν ήξερε κανείς τι θα γίνει. Μα ήταν συγκεκριμένο. Μα πώς γίνεται, μα το λέγατε. Μα σας λέω το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, έτσι. Έτσι, το έχει το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του ΓΕΣΕ. Έτσι. Όταν το πρόγραμμα της εκδήλωσης ανακοινώνεται, ρε παιδιά. Πού το ξέρετε, από το δεσπότη που ήξερα. Το ζητήσατε. Πού το από ποιον. Από ποιον. Από ποιον. Όταν μας το ζητήσατε, προφανώς εκείνη τη στιγμή δεν το είχαμε. Αλλά αφού σας είπα, δεν έγινε εκδήλωση. Παιδιά, υπάρχει το πρόγραμμα το οποίο έχει βγει από καιρό και μπορούμε να το βρούμε και στο διαδίκτυο. Αν υπάρχει στο διαδίκτυο, οπότε έχει βγει. Μην παίρνουμε τώρα στις λογικές τώρα και δεν είναι ουσία τώρα αυτά τα πράγματα που λέμε. Η ουσία είναι ότι υπήρχε πρόγραμμα και το ξέρουν και οι παρατάξεις. Το αν υπήρχε πρόγραμμα ή όχι, μπορείτε σε όλους τους επικεφαλείς των παρατάξεων να αναφερθείτε και να τους ρωτήσετε. Παιδιά, υπήρχε πρόγραμμα. Ναι ή όχι, δεν θα απαντήσω εγώ. Στους επικεφαλείς όλων των παρατάξεων μπορείτε να αναφερθείτε και να πείτε. Παιδιά, υπήρχε πρόγραμμα για εσέ. Όντως ή δεν υπήρχε. Πρόγραμμα υπήρχε. Την αστυνομία τη θέλατε μέσα στο μέγαρο. Γιατί ρώτησα. Πώς. Την αστυνομία τη θέλατε μέσα στο μέγαρο, μέσα στην αίθουσα. Γιατί ρώτησα και δεν βγάλαμε. Εγώ σας είπα, εγώ προσήλθα στο μέγαρο μαζί με τη γυναίκα μου γύρω στις 6.30 ώρα. Μέσα στο μέγαρο δεν είδα να υπάρχει κάποια προστασία παρά μόνο κάποια. Δεν είδα να υπάρχει αστυνομία, είδα μόνο του security. Αλλά θέλετε αστυνομία μέσα στο μέγαρο. Εγώ δεν σας λέω το αν θέλαμε ή δεν θέλαμε και σας λέω και πράγματα συγκεκριμένα. Σας είπα πράγματα συγκεκριμένα και σας λέω ότι εμείς είμαστε οικοδεσπότης. Έτσι, ούτε θα πω εγώ τι έπρεπε να κάνει η αστυνομία ή τι δεν έπρεπε να κάνει. Αυτό είναι δικό τους θέμα. Ούτε θα κάνω κριτική, ούτε σχόλια για την αστυνομία. Η αστυνομία ξέρει πολύ καλά το πώς πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Και δεν μας πέφτει μας λόγος το πώς θεωρεί να κάνει τη δουλειά της. Αυτό το οποίο τονίζω είναι αυτή η απάντηση η οποία δόθηκε, που λέει για δημόσιους και μπερδεύει ιδιωτικούς χώρους κτλ. Αυτά.